Ακριβώς. Μόλις πριν από λίγο είχαμε την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων. Υπάρχει λευκός καπνός, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Έχουμε αυτή την τεχνική συμφωνία η οποία έκλεισε. Μάλιστα, εκείνο το οποίο τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών είναι ότι η κυβέρνηση πλέον έχει να εφαρμόσει με νόμο αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν και να ανοίξει παράλληλα η συζήτηση για να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Τώρα πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία για καθυστερήσεις, υπήρξαν αμοιβαίοι συμβιβασμοί, σε κάποια είμαστε ευχαριστημένοι, σε κάποια λιγότερο ευχαριστημένοι. Το ζητούμενο είναι ότι δεν ζητήθηκαν επιπλέον μέτρα για το 2018. Να δώσουμε όμως κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προβλέπει η συμφωνία. Ακριβώς, ναι. Ξεκινώντας λοιπόν από το θέμα των συντάξεων, που μιλάμε για τη μείωση των συντάξεων από το 2019. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει μία μικρή παρέμβαση και στις επικουρικές, πέρα από τις μειώσεις στην προσωπική διαφορά. Αυτή η παρέμβαση θα λειτουργήσει ως προστατευτικό δείκτη στην προσωπική διαφορά. Ο μέσος όρος της μείωσης θα είναι στο 9%, ενώ υπάρχει ένα πλαφόν μείωσης 18% τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές. Να πούμε επίσης ότι το αφορολόγητο φαίνεται να έχει καταλήξει στα 5.700 ευρώ το χαμηλότερο και στα 6.600 ευρώ το ανώτερο με τρία παιδιά. Στο θέμα των εργασιακών, ουσιαστικά έχουμε επαναφορά της αρχής της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2018, μετά το τέλος του προγράμματος. Δεν έχουμε αλλαγή του ορίου των ομαδικών απολύσεων. Να πούμε όμως και τι γίνεται στον τομέα των αντίμετρων. Έτσι λοιπόν το 2019 θα δοθεί η δυνατότητα επιδότησης ενοικίου 1.000 ευρώ για 600.000 οικογένειες. Θα έχουμε την ενίσχυση του επιδόματος για ένα και δύο παιδιά συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ. Την επέκταση της δυνατότητας των παιδιών μέχρι 4 ετών στους δρεφονηπιακούς σταθμούς. Ενώ κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα, όχι μόνο για τους συνταξιούχους όπως είχε ακουστεί, αλλά θα αφορά όλες τις κατηγορίες και τους εργαζόμενους, με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, όπου θα είναι μηδενική η συμμετοχή ως 700 ευρώ και θα μειώνεται στο 50% η συμμετοχή από 700 έως 1.200 ευρώ. Παράλληλα, το 2019 αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα δοθεί ένα κονδύλι 250 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα ενισχυθεί και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις και έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ραλού, όπως μας είπες, ο Υπουργός βγήκε και σας μίλησε, ήταν ικανοποιημένος. Είπε ότι τώρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, πάμε για την εφαρμογή των μέτρων με νόμο. Ακριβώς, και βέβαια πρέπει να προχωρήσουν και οι διαδικασίες, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το θέμα των μέτρων, των αποφάσεων για να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Εδώ να προσδιορίσουμε απλά ότι θα πρέπει να γίνει η συζήτηση πλέον σε ανώτερο επίπεδο υπουργών για τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018, αλλά και να ληφθούν οι αποφάσεις και να γίνουν πιο συγκεκριμένες για τις μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, κάτι που τίθεται και από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προκειμένου να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, το θέμα του χρέους δηλαδή. Χρέος λοιπόν και πλεονάσματα θα συζητηθούν στη συνέχεια, όπως μας λες και εσύ. Ραλού, πόση ώρα διήρκησε όλη αυτή η μαραθώνια διαπραγμάτευση για να φτάσουμε? 12 ώρες. 12 ώρες στις 6 δηλαδή ολοκληρώθηκε. Τώρα, μόλις πριν από λίγο. Και πέρασαν από εκεί πολλοί άνθρωποι, έτσι, η κυρία Χτσιόγλου, φυσικά ο Υπουργός. Η βασική διαπραγματευτική ομάδα ήταν ο κύριος Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Κουλιαράκης και η Εύφυα Τσιόγλου, ενώ πέρασε από εδώ και ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Σπύρτης.